Αγαπητοί μου φίλοι, το επόμενο μέρος της εκπομπής μας, που εγώ τουλάχιστον εδώ στο σημείο αυτό για να σας αφήσω να κυλήσουν εικόνες και να μην κόψουμε κάτι, θα σας αποχαιρετήσω παράλληλα. Όμως να πω βέβαια ότι η μέρα μας πολλές φορές δεν ξεκινάει έτσι όπως θα θέλαμε εμείς, όπως θα ονειρευόμασταν, δηλαδή όμορφα, ήρεμα, κάθε τι που τρέχουμε, να που ψάχνουμε, να το κατακτάμε, να το ολοκληρώνουμε. Πολλές φορές έρχεται εκεί η κακή στιγμή να αλλάξει εντελώς όχι μόνο την ζωή αυτού που θα το υποστεί, αλλά και όλες τις οικογένειες. Το λέω γιατί ένα εργατικό ατύχημα πληροφορούμαστε ότι έγινε σήμερα στην Κάλυμνο, όταν 58χρονος συμβασιούχος εργαζόμενος της ΔΕΙΑΚ υπέστη ηλεκτροπληξία. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα διαβάζουμε, αγαπητοί μου φίλοι, εργαζόταν με συνεργείο της ΔΕΙΑΚ στη Νέα Παραλιακή σε έργο αποκατάστασης καναλιών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου και στην προσπάθειά του να κόψει κάποια ξύλα, γλίστρησε και έπεσε σε παρακείμενο φρεάτιο με νερά και υπέστη ηλεκτροπληξία από καλώδιο μπαλαντέζας που έδινε ρεύμα. Άμεσα βέβαια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καλύμνου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Η κατάσταση του θεωρείται κρίσιμη και πρόκειται να διακομιστεί σε ειδικό κέντρο αποκατάσταση στην Αθήνα. Του ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα, όπως βέβαια και στην αγαπητή μας Γεωργία που είχε ένα ατύχημα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ειλικρινά πρέπει όλοι να προσέχουμε, είτε περπατάμε, γιατί βλέπετε από ένα περπάτημα απλό, εμείς οι γυναίκες που φοράμε τα κατακούνια κινδυνεύουμε από άλλα πράγματα. Άλλοι που οδηγούν, έτσι, από κάτι άλλο. Άλλοι που περπατούν στο δρόμο αμέριμνα, δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Ό,τι κι αν είναι, ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Να ευχηθούμε περαστικά σε όλους όσους έχουν υποστεί κάτι αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι, όπως βλέπω, δεν ξέρω τι γίνεται. Και το Σαββατοκύριακο είδα και αγαπητές μας κυρίες με τα χεράκια τους έτσι ταλαιπωρημένα και πόδια, ό,τι κι αν είναι, περαστικά σας και σιδερένιες. Σιδερένιοι όλοι, να είστε καλά. Να πω μόνο ότι μεθαύριο Τετάρτη, 7 η ώρα το απόγευμα, θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός και αρχιερατικός εσπερινός στον εορτάζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στο Άργος της Καλύμνου. Μετά το τέλος του εσπερινού θα ψαλούν τα εγκόμια του Αγίου και θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της εικόνας του, ενώ το πρωί την άλλη μέρα, της Πέμπτης, θα γίνει βέβαια όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Βοήθειά μας, ο Άγιος Παϊσίος, ο Αγιορείτης. Και αγαπητοί μου φίλοι, θα επικεντρωθούμε τώρα στο γυμναστήριο Fitness Center. Έτσι σας έδειχνα από την Παρασκευή και την Πέμπτη την πολύ ωραία φύσα που κυκλοφόρησαν μέσα και από τις προσκλήσεις τους και που ήταν εκεί και στο χώρο με υπέροχα σκηνικά, με τα παιδιά, φανταστείτε μικρά παιδιά των 4-5 ετών, εκεί πειθαρχημένα να ξέρουν τι πρέπει να γίνει, πότε και τι. Και φυσικά η συμμετοχή των 25 χορευτών της Καλλιτεχνικής Στέγης Ποντίων Ελλάδος. Ο κύκλος της ζωής στην Κάλυμνο ήταν το θέμα. Πάρα πολλοί έμειναν εντυπωσιασμένοι, όπως λέει και στο τέλος ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Παντελής Ζωήδης, και θυμηθήκαμε κάποια πράγματα, αλλά ίσως και μάθαμε κάποιες μικρές λεπτομέρειες που δεν γνωρίζαμε, ούτε καν εμείς οι ίδιοι. Λοιπόν, εκεί που η Κάλυμνο συναντά τον Πόντο και την Κρήτη, εκεί ακριβώς ήμασταν εμείς εκεί και τα παρακολουθήσαμε όλα. Και τους εκφράζουμε θερμά συγχαρητήρια, γιατί το θέαμα ήταν φαντασμαγορικό, ήταν πολύ εντυπωσιακό και οι φίλοι μας οι Πόντοι το καταευχαριστήθηκαν και περιμένουν πώς και πώς έχουν ειδοποιήσει, έχουν ξεσηκώσει όλους τους φίλους στη Βόρεια Ελλάδα να συντονιστούν με το Αιγαίο TV για να τα παρακολουθήσουν όλα. Αυτό θα γίνει, να πούμε στην Φρόσο Τρουμουλιάρη και σε όλη την ομάδα και φυσικά και των Ποντίων θερμά συγχαρητήρια, ήσασταν όλοι υπέροχοι, σας καμαρώσαμε, μας ξεσηκώσατε. Τι θα κάνουμε, φανταστείτε, αυτό το λίγο υλικό, έτσι που με μια δεύτερη μικρή κάμερα τραβήξαμε, είναι κάτι λίγο απ' όλα. Λίγο δηλαδή που πλησιάσαμε τους φίλους μας από τον Πόντο για να μας πούν τις πρώτες εντυπώσεις που είχαν τις ημέρες αυτές που έκαναν τις πρόβες, που έκαναν τις βόλτες τους, έφαγαν την ελληνική παραδοσιακή καλύμνικη κουζίνα και είδαν το νησί μας καλά. Είχαν να πούν μόνο τα καλύτερα, ήταν ενθουσιασμένοι. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία μπλούζα που μας έδωσαν με το στίγμα και την ελληνική σημαία. Και έτσι έκλεισε η βραδιά, υψώνοντας τη σημαία που έλεγε «Η Μακεδονία είναι ελληνική». Έτσι έκλεισα με μια πολύ όμορφη εικόνα που θα τα δείτε κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ τον συνεργάτη μου, τον Λάκη, τον τεχνικό μας, γιατί ήταν εκεί από την αρχή μέχρι και το τέλος, 3 ώρες όρθιος για να καταγραφούν τα πάντα. Και αφού ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας, τη Μεγάλη Εταιρεία Πετρελαιοειδών Αργό, της οικογένειας Ψαρομπά,
το κέντρο αισθητικής Βλάμου που θα σας ομορφύνει ακόμη περισσότερο. Ό,τι και αν εσείς επιλέξετε, γι' αυτό καλέστε το 2243-024-682 και κλείστε το δικό σας ραντεβού ομορφιάς. Και βέβαια οι ωραιότερες νύφες του καλοκαιριού από το Beauty Bright της Ευστρατείας Βούλγαρη στην κάθοδο προς το σταθμό ταξί. Με υπέροχα νηφικά, με υπέροχα συνοδευτικά για να έχετε πραγματικά την ωραιότερη στιγμή της ζωής σας έτσι όπως την ονειρευτήκατε. Και βέβαια βαφτιστικά και όλα όσα χρειάζεστε για αυτές τις ξεχωριστές στιγμές. Θα σας αφήσουμε λοιπόν να δείτε τα δύο μέρη, τα οποία όπως είπαμε με μια δεύτερη κάμερα καταγράψαμε. Γιατί καταλαβαίνετε ότι μάλλον την Τετάρτη θα δούμε όλη τη γιορτή, προσπαθώντας βέβαια θα χρειαστεί κι άλλος χρόνος, γιατί καταλαβαίνετε 3-ωρο πρόγραμμα σε εκπομπή 2 ωρών σχεδόν δεν πρόκειται να χωρέσει. Αλλά εμείς κλείνουμε στέλνοντας τις ευχές μας, τους χαιρετισμούς μας σε όλους. Χαιρόμαστε γιατί πληθαίνουν μέρα με την ημέρα εδώ οι φίλοι από την Ομογένεια, από Αυστραλία, από Αμερική, από Ευρώπη και από αλλού. Χαιρόμαστε πάρα πολύ και σας ευχόμαστε καλές διακοπές. Και με τα δύο μέρη λοιπόν αυτά θα σας αποχαιρετήσουμε και θα ανανεώσουμε για αύριο το ραντεβού μας που θα έχουμε και τη σύνδεσή μας με τον Darwin. Καλή συνέχεια, να είστε καλά όλοι φίλοι μου, γεια σας. Να καλωσορίσουμε λίγο πριν ξεκινήσει η εκδήλωσή μας τον Σύλλογο των Ποντίων, που είναι πολλοί, που χαίρομαι εδώ που έχουμε γίνει μια τεράστια ομάδα και που πιστεύω ότι το βράδυ αυτό θα το θυμόμαστε όλοι για πολλά πολλά χρόνια. Καλώς ήρθατε στον τόπο μας. Ξεκινήσουμε λοιπόν από το χορό διδάσκαλο που θα μας μεταφέρει τις πρώτες εντυπώσεις. Καλώς πέφτει στο γενναίο. Πώς ήταν τα πράγματα αυτές τις μέρες, πώς είδατε την κάλυμνο, τους ανθρώπους? Η αλήθεια είναι ότι ο πολιτισμός φέρνει τον κόσμο κοντά και αυτό ας πούμε συνέβη τώρα με εμάς. Είναι λίγο έτσι ένα νησάκι το οποίο είναι απόμακρο, θα πω, από εμάς που είμαστε εκεί πάνω. Οπότε ήταν μια ευκαιρία με γνωστούς και φίλους που έχουμε εδώ πέρα στο νησί να έρθουμε να παρουσιάσουμε την ποντιακή παράδοση την οποία διάγουμε εμείς στη Βόρεια Ελλάδα περισσότερο και σε όλο τον κόσμο φυσικά. Αλλά είναι... Και αγαπάμε όλοι μας, πιστέψτε μας. Λοιπόν, και έτσι ήρθαμε, καταλήξαμε εδώ πέρα στο νησάκι αυτό το οποίο είναι παραμυθόριο και θέλει τη στήριξη όλου του κόσμου, όχι μόνο από τη δικιά μας, αλλά από όλη την Ελλάδα δηλαδή να έρχονται εδώ να στηρίζουν τέτοιες καταστάσεις. Και ελπίζω να παρουσιάσουμε κάτι καλό. Πρώτη φορά έχω ακούσει ότι έρχεται ποντιακό εδώ πέρα, οπότε πιστεύω να σας αρέσει το θέμα που θα δείτε. Είμαι σίγουρη. Κατά τα άλλα ήταν ένα πολύ ωραίο νησάκι, κάναμε τα μπανάκια μας, καήκαμε, ήρθαμε λίγο από τη δροσούλα πάνω, ήρθαμε εδώ πέρα με μεγάλες θερμοκρασίες. Όλα πάνε καλά, φιλοξενία ήταν άψογη, όλα ήταν πολύ ωραία και ευελπιστούμε σε μια ακόμα συνεργασία σε οτιδήποτε τα παιδιά να έρθουν στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε καλή επιτυχία λοιπόν. Να είστε καλά. Και είμαι σίγουρη ότι θα υπάρξουν και άλλες τέτοιες συναντήσεις. Να είστε καλά. Να ρωτήσουμε όμως και μια κυρία από τον Σύλλογο να μας πείτε την άποψή της. Καλώς ήρθατε. Καλώς. Χαιρόμαστε που σας γνωρίζουμε. Για πείτε μας πώς σας φάνηκαν έτσι. Ο κόσμος, οι άνθρωποι, οι ομορφιές. Για τη φιλοξενία των ανθρώπων είναι πολύ ευχάριστη, προσιτή, εξυπηρετική, είναι πολύ δοτική με εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία που μας έκανε η κυρία Φρόσο. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην εκδήλωση τη σημερινή και όλα να πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή δύναμη στο έργο σας και πάντα έτσι με χαμόγελο και λεβεντιά. Ευχαριστώ πολύ.
Θα αφήσουμε με το δεύτερο. Όχι. Δεν ανοίγει. Όχι. Συνεχίζουμε με το δεύτερο χορό, τικ διπλό και τικ μονό τόνιας. Τικ διπλό παμποντιακός χορός, ο πλέον διαδεδομένος σε όλο τον Πόντο, ενώ σήμερα είναι ευρύτατος γνωστός και μεταξύ των υπόλοιπων Ελλήνων.